όπως είπατε κι εσείς, όχι μόνο παραμένει εδώ και μια δεκαετία, αλλά και οξύνεται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα της δυσοσμίας σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κατερίνης. Για τη Νέα Ζωή, στα Ευαγγελικά, στην Αγία Άννα, στο Βατάν, στο Μιλάβλακο, στην Ανδρομάχη, στην περιοχή της Αγίας Εκατερίνης και γενικότερα σε όλες εκείνες τις περιοχές που γειτονεύουν με την περιφερειακή Τάφρο και με τον ποταμό Λεύκο ή Πέλεκα. Αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα της δυσοσμίας το έχουμε αναδείξει ως κόμμα, ως ΚΚΕ, εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κατερίνης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στη Βουλή. Με δύο μάλιστα ερωτήσεις. Η πρώτη είχε κατατεθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2020, χωρίς όμως να έχει υπάρξει έως και σήμερα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση που είχαμε καταθέσει στις 23 Οκτωβρίου του 2020 παρέμενε επί 4 μήνες αναπάντητη και αυτή η μεγάλη, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση μας υποχρέωσε τότε στην επανακατάθεση της ίδιας ερώτησης τον Φεβρουάριο του 2021 και τελικά την απάντηση της κυβέρνησης μετά από 6 μήνες τον Απρίλιο του 2021. Έχει ενδιαφέρον αυτή η απάντηση. Διαβάζω ένα αποσπασμά της. Η οικία περιφέρεια, απαντά η κυβέρνηση, έχει επιληφθεί του ζητήματος που τίθεται στην ερώτηση. Συγκεκριμένα, στελέχη της περιφέρειας διενήργησαν αυτοψίες κατά μήκος της περιφερειακής Τάφρου Κατερίνης και του ποταμού Πέλεκα, καθώς και σε μονάδες που δραστηριοποιούνται εκατέρωθεν αυτών. Σημειώνεται ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος δεν έχουν διενεργήσει αυτοψία στην περιοχή τα τελευταία 8 έτη, αυτό έλεγε η απάντηση της κυβέρνησης, ωστόσο θα συνδράμουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας εφόσον κριθεί απαραίτητο. Με αυτά και με αυτά, κύριε Υπουργέ, η υπομονή των κατοίκων της περιοχής δοκιμάζεται καθημερινά. Έχει φτάσει στα όρια της, θα λέγαμε, καθώς οι επιπτώσεις στην υγεία τους από αυτή τη μακροχρόνια έκθεση στη δυσοσμία συνεχώς επιδεινώνονται και η ποιότητα της ζωής τους, όπως καταλαβαίνετε, υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Σας ρωτάμε λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση με ό,τι αυτό απαιτεί σε μέσα, σε εξοπλισμό, σε προσωπικό, προκειμένου επιτέλους να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και γρήγορα το πρόβλημα της δυσοσμίας στην Κατερίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον αξιότιμο βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την ερώτηση. Είναι η πρώτη διαπίστωση που έκανα όταν είδα τα χαρτιά, είναι ότι έχουν υπάρξει σειρά ελέγχων. Στους ελέγχους που έγιναν σε εκείνη τη χρονική στιγμή δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυσοσμία. Προφανώς υπάρχει. Απλώς ότι όταν έγινε ο έλεγχος δεν διαπιστώθηκε. Και έχουν γίνει και έλεγχοι σε κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές της περιοχής από άλλες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης, όχι το σώμα των επιθεωρητών, στις οποίες διαπιστώθηκαν κάποιες παραβάσεις. Επιπροσθέτως, υπάρχουν κάποιες μηνύσεις που έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική εξέταση και είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Εδώ η επίλυση του θέματος απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, συστηματικότερο έλεγχο μέχρι να βρούμε την πηγή. Διότι οι άνθρωποι προφανώς δεν είναι τρελοί. Όταν μυρίζουν κάτι άσχημα, δεν μας το λένε επειδή είναι παράλογοι, μας το λένε γιατί συμβαίνει. Και θα πρέπει οι υπηρεσίες να βρουν την πηγή και ο μόνος τρόπος να βρουν την πηγή είναι περισσότερη έλεγχη. Και αυτό και θα δώσω, τουλάχιστον στις δικές μας υπηρεσίες, εντολή να κάνουν μέχρι να βρεθεί η πηγή και να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας από την αρχική τοποθέτηση του Υπουργού, να πω ότι η δυσοσμία εξαρτάται, θα έλεγα καλύτερα, εντείνεται εξαιτίας των καιρικών συνθήκων, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση. Το καλοκαίρι είναι πιο έντονο το πρόβλημα. Βεβαίως και πρέπει να ενταθούν και να συστηματικοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι έλεγχοι,
όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, της δυσοσμίας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην Κατερίνη, υπάρχει και καταγγέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους από το 2013. 10 χρόνια κρατάει. Το 2019 αυτή η αφόρητη δυσοσμία έφτασε να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την πόλη και από το καλοκαίρι του 2020 το φαινόμενο κορυφώθηκε. Και αυτό προκάλεσε βέβαια και τις δικές μας ερωτήσεις και την ανησυχία και την αγωνία και τις κινητοποιήσεις, όπως θα δούμε, των κατοίκων. Μιλήσατε για την πηγή, ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι για να βρεθεί η πηγή του προβλήματος. Εμείς θεωρούμε ότι η πηγή είναι γνωστή. Και σύμφωνα μάλιστα και με τους ελέγχους, η δυσοσμία σχετίζεται με τη λειτουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, πτηνοτροφία, πτηνοσφαγεία, γελαδοτραφικές και χειροτροφικές μονάδες, που λειτουργούν σε απόσταση αναπνοής, κύριε Υπουργέ, από τον ιστό της πόλης και όπου βεβαίως στερεά απόβλητα παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένα σε ανοιχτούς χώρους, δίπλα στην πόλη. Όπως αναφέρεται μάλιστα σε μια καταγγελία της πρωτοβουλίας εκεί κατοίκων με την ονομασία «I can't breathe», το Σεπτέμβριο του 2021 διαπιστώθηκε ακόμα και παράνομη ταφή και διασκορπισμός ζωικών υπολοιμάτων. Για να μην μιλήσουμε και για την διαχείριση της Κοπριάς, η οποία συμβάλλει στη δυσοσμία σε αυτή την περιοχή, δίπλα στην πόλη. Μετά λοιπόν από αυτές τις αλλεπάλληλες καταγγελίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες επέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για περιβαλλοντική ρύπανση σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί γύρω από την αντιπλημμυρική Τάφρο. Ενώ και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος της Βόρειας Ελλάδας από τον περασμένο Φλεβάρι εισηγούνται πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και επιβολή προστήμων βεβαίως στις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι το σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, η πηγή με λίγα λόγια έχει βρεθεί. Δεν χρειάζεται να ελέγξουμε, τη γνωρίζουμε. Είναι κοινό μυστικό. Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις, παρά τα πρόστιμα, η κατάσταση συνεχίζεται. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, χωρίς να παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της περιοχής, του λαού της περιοχής και μάλιστα με την ανοχή του κράτους. Τι εννοούμε? Είναι χαρακτηριστικό, μιλώντας για ανοχή του κράτους, είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο πτηνοσφαγείο της περιοχής που συγκεντρώνει και τις περισσότερες καταγγελίες, όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν παίρνει κάποιο ουσιαστικό μέτρο για να περιορίσει το πρόβλημα, αλλά εξασφαλίζει πλέον και αδειοδοτήσεις για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του και τον όγκο των εργασιών του, ενώ και τα πρόστιμα τα οποία του επιβάλλονται δεν γνωρίζουμε κατά πόσο τελικά πληρώνονται. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ, το συμπέρασμα και κλείνω. Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, είναι χαμηλά και προφανώς είναι λιγότερο ενοχλητικά για τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων από την υποχρέωσή τους να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν, το πρόβλημα παραμένει, θα πρέπει να ακούσετε τους κατοίκους, να μετρηθούν επακριβώς και βεβαίως το πρόβλημα, η ρήπη, όλα αυτά και βεβαίως να πάρθουν ριζικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος για να σταματήσει το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Να αντιμετωπίζεται ως χαβούζα επιχειρήσεων που ρίχνουν τα απόβλητά τους. Σας ευχαριστώ. Να πω ότι επί της ουσίας συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή της Αντιπολίτευσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθώ. Θα προσθέσω όμως και μία άλλη διάσταση, η οποία κάνει λίγο πιο... που αναφερθήκατε σε αυτήν και έχει ένα ενδιαφέρον. Η βιομάζα την οποία παράγουν αυτές οι μονάδες, με κάποιο τρόπο προφανώς, για να υπάρχει δυσοσμία, διότι είπαμε δεν έρχεται από τον ουρανό η δυσοσμία, με κάποιο τρόπο αφήνεται να πάει στο περιβάλλον και να το μολύνει. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους βιομάζα έχει σημαντική αξία ενεργειακή και θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο για να διευκολύνουμε και να αλλάξουμε λίγο τα οικονομικά κίνητρα σε αυτές στην περίπτωση των κρινοτροφικών μονάδων και να
είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η βιομάζα αυτή, αντί να ρυπαίνει, να αξιοποιείται είτε ως ενέργεια, είτε ως πηγή για βιοκαύσιμα, είτε ως πηγή για λίπασμα. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί και θα απασχολεί την κυβέρνηση και θα επανέλθουμε έτσι ώστε όχι μόνο με αύξηση των ελέγχων, αλλά και με αύξηση των θετικών κινήτρων για να αξιοποιείται αυτή η βιομάζα, να μπορέσουμε να λύσουμε όχι το πρόβλημα μόνο στην Κατερίνη, αλλά και γενικότερα το πρόβλημα όπου αυτό εμφανίζεται στη χώρα. Ευχαριστώ.